Σε αυτή την συνεδρίαση, λοιπόν, τα βασικότερα θέματα που μας απασχόλησαν ήταν, εκτός ημερήσιας, ένα πολύ σπουδαίο θέμα για μας που έχει να κάνει με την προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας της Περιφέρειας και του Δήμου Στείας για το εργοστάσιο στο Χώνος. Να πω ότι ο Δήμος έχει δείξει από την αρχή ότι είναι ανοιχτός και μπορεί να συζητήσει οποιασδήποτε ενέργειες γίνονται για επενδύσεις στην περιοχή. Ταυτόχρονα όμως έχει καταστήσει σαφές ότι οι ασφαλιστικές δικλείδες που βάζει είναι βασικές και δεν τις διαπραγματεύεται. Έτσι λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα, βλέποντας ότι μπάζει όπως λέμε από κάποια σημεία, συμφωνήσαμε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο να προσφύγω μαζί με την Περιφέρεια στο Συμβούλιο Επικρατείας, ώστε το θέμα αυτό να εξεταστεί με λεπτομέρεια και να δούμε και να σταματήσει τουλάχιστον να δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που χρειάζονται. Το δεύτερο θέμα επίσης που συζητήσαμε ήταν να καθορίσουμε ειδικότητες ανθρώπων που θα προσλάβαμε για 8 μήνες συμβάσεις. Είναι περιπτώσεις 7 συμπολιτών που θα προσληφθούν. Αφορούν μία θέση χειριστής grader, 2 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων, μία θέση ηλεκτρολόγου και 3 θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων, με ένα εξ αυτών να είναι για την καθαριότητα. Από εκεί και μετά, τα θέματα τα οποία απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν εγκρίσεις διαφόρων έργων, όπως αγροτικής οδοποιίας, παλεκάσου, αχλάδια κρυών, προμήθεια διάφορων αντιλητικών συγκροτημάτων για γεωτρήσεις, προμήθηκα η εικόνα άδρευση που θα μας χρειαστούν. Επίσης, είχαμε έγκριση πρακτικών προσωρινής παραλαβής έργων, όπως τη βελτίωση του παλαιού κοινοτικού κατοστήματος Μαρονιάς και το κοινοτικό κατάστημα Λαγκάδας. Ένα επίσης σημαντικό θέμα για μας ήταν η απόφαση για διοικητική αποβολή από καταπατηθέν τμήμα του γηπέδου των δημοτικών σφαγείων. Εδώ και κάποια χρόνια κάποιοι συμπολίτες μας, εκμεταλλευόμενοι ίσως και την ανοχή του Δήμου στην περιοχή των σφαγείων, καταπάτησαν περιοχές στις οποίες μάλιστα δεντροφύτευσαν με ελιές ή οτιδήποτε άλλο. Προχωρήσαμε στην καταγραφή της περιοχής, τοπογραφήθηκε ακριβώς το οικόπεδο του Δήμου και όσοι συμπολίτες μας έχουν καταπατήσει θα κληθούν τώρα να αποδώσουν πίσω στο Δήμο το κομμάτι αυτό. Δεν μπορεί, επουδενή το λόγο, περιουσίες του Δήμου να αφήνονται έτσι ώστε να καταπατώνται ή να χρησιμοποιούνται από ποιον οποδήποτε φορέα. Θα είμαστε σε αυτό το σημείο τουλάχιστον αμήλικτοι και θα προσπαθήσουμε τα συμφέροντα του Δήμου να τα υπερασπιστούμε. Ένα άλλο θέμα επίσης το οποίο συζητήσαμε ήταν την έγκριση του προϋπολογισμού δράσης για την τουριστική περίοδο του την επόμενη που έρχεται. Η Επιτροπή Τουρισμού μας έκανε κάποιες προτάσεις και έγιναν ομόφωνα αποδεκτές. Είχαμε αναμόρφωση του προϋπολογισμού όπως γίνεται κάθε φορά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα που δημιουργούνται. Από εκεί και πέρα είχαμε μια έγκριση δαπάνης επέκταση δημοτικού φωτισμού, πάντα μέσα στα πλαίσια που ορίζουν όμως, δηλαδή εντός οικισμών ή εντός της πόλης. Ένα συγκεκριμένο που αντιμετωπίσαμε ήταν αφόσον αφορά την πόλη, σε ένα σημείο της πόλης που υπήρχε έντονο πρόβλημα για τους πολίτες φωτισμού και επίσης στην περιοχή της Τουρλωτής που έπρεπε να γίνει μια επέκταση. Και πάντα θα αντιμετωπίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο όλες αυτές τις περιπτώσεις αφού θα εξεταστούν πρώτα και μέσα στα πλαίσια αυστηρά αυτά που ορίζουν όμως. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θέματα ήταν κάποιες εγκρίσεις όπως παράδειγμα έγκριση απολογισμού των σχολικών επιτροπών, παραχωρήσεις των γηπέδων αντισφαίρησης στο ΔΟΚΑΣ. Επ' ευκαιρία να πούμε ότι παρακολουθήσαμε φέτος μία καταπληκτική, θα μπορώ να πω, παρουσία του ομίλου της αντισφαίρησης του εσωτερικού πρωταθλήματος. Πραγματικά η διαπίστωση δικιά μου για τον Δημάρχο ήταν ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε ριζική αναμόρφωση και του χώρου αλλά και του τρόπου που γίνεται η διαδικασία και οφείλουμε να τους πούμε και μάλιστα συγχαρητήρια όπως τα είπε και ο Δήμαρχος δημόσια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος να πούμε ότι επίσης υπήρχε μια παραχώρηση ένα τμήματος του παλαιού κοινοτικού καταστήματος του Παλαικάστρου στην 7η ΥΠΕ για να μπορεί εκεί να στεγαστεί το ιατρείο το οποίο θα εξυπηρετεί την περιοχή αυτή. Τα υπόλοιπα θέματα ήταν απλώς διακυπεριωτικά και είχαμε ένα σύντομο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο έδειξε ομαλά χωρίς να έχουμε όπως κάθε φορά γίνεται ούτε αντιπαραθέσεις ούτε αντεγκλήσεις.